47χρονη μητέρα δύο παιδιών, τη βλέπετε. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε δεν είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί μιλάμε για μια καλονή, καλονή, δεν έχετε δει, μια γυναίκα καλονή. Αυτή, αυτό λέω δεν είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί είναι μια, είναι δύο φωτογραφίες. Παραμορφωμένη είναι. Εάν αν βλέπατε την κοπέλα, πώς είναι, κύριε Γεωργίου, από κοντά, πόσο σοβαρά έχει τυπηθεί, νοσηλεύτηκε το κορίτσι στο νοσοκομείο. Να, είναι αυτή η καλονή που βλέπετε. Μιλάμε για... Ναι. Κοιτάξτε εδώ, μια κούκλα, η οποία χτυπήθηκε άγρια, η ίδια λέει ότι τη χτύπησε ο σύντροφός της. Πολύ γνωστός αθλητής, γνωστός μπασκετμπολίστας. Σας ακούμε, κύριε Γεωργίου. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά. Και δεν είναι η πρώτη φορά, από όσο εγώ γνωρίζω, που έχουμε τέτοιας μορφής επεισόδιο. Υπήρξε άλλο ένα την προηγούμενη φορά. Από ό,τι μου είπε στον ιατροδικαστή που πήγε στο Γουδί, στην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, πήγε χτες με χαρτί της αστυνομίας, γιατί έχω υποβληθεί μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, στα όρια του αυτοφόρου. Ο κύριος αναζητείται και δεν ανεβρέθη. Της βρήκανε και κάταγμα στη μύτη, το οποίο είναι από την προηγούμενη φορά. Α, μάλιστα. Και τότε είχε αναρτήσει κάποιες φωτογραφίες που έδειχναν ότι ήταν χτυπημένη. Αυτό το πράγμα που συνέβη τώρα, ξυπνώντας το πρωί, βρήκα φωτογραφίες να μου έχει στείλει στο Instagram και έμεινα. Κύριε Γεωργίου, όπως... δεν προχώρησε στη δικαιοσύνη το προηγούμενο, δεν έκανε τίποτα την προηγούμενη φορά που λέτε. Εν πάση περιπτώσει υπήρξε, τώρα τι θέλετε, δύο άνθρωποι όταν κάποια αργείς να πάρεις χαμπάρι με τι άνθρωπο έχεις να κάνεις μερικές φορές. Και κάνεις και κάποιες υποχωρήσεις. Να σας πω κάτι, κύριε Γεωργίου, σε όλες τις περιπτώσεις τις αντίστοιχες, σε όλες, μα σε όλες, έχουμε δει αυτό το πισωγύρισμα, δηλαδή υπάρχει μια σχέση. Είναι μια γυναίκα η οποία μπορεί να δεχτεί κακοποίηση και μετά, όπως καταγγέλλεται πάντα, το λέω και στις άλλες περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί, συγχωρεί τον άνθρωπο που την έχει κακοποίησει, μιλώντας για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Μα είχε κάνει ανάρτηση την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είχε κάνει ανάρτηση την προηγούμενη φορά. Δίνει ο κύριος δεύτερη ευκαιρία και μετά η επόμενη φορά είναι χειρότερη. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Δεν ξέρω, εγώ επαναλαμβάνω, δεν θα βγάλω απόφαση δικαστική. Αν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που τη χτύπησε ή όχι, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά στις περιπτώσεις κακοποίησης γυναικών είναι με καρμπόν. Κακοποιούνται, προσπαθούν να κάνουν, πιστεύουν ότι ο άνθρωπος θα αλλάξει, γυρίζουν πίσω, την επόμενη φορά κακοποιούνται χειρότερα. Εάν ξαναγυρίσουν, έχω δει περιπτώσεις που την επόμενη φορά τη σκοτώνουν κιόλας. Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, εγώ μιλάω γενικώς. Την πρώτη φορά είχε κάνει ανάρτηση και ζήτησε συγγνώμη από τον άνθρωπό του για τη συμπεριφορά του κτλ. Ο κύριος. Έκανε μια ανάρτηση εκείνος για να δείξει και δημόσια ότι έχει μετανιώσει κτλ. Και υπήρξε. Πάντως είναι γεγονός από τη δημοσιογραφική πείρα που έχουμε αποκτήσει όλοι ότι σε τέτοιες συμπεριφορές υπάρχει συνήθως μια κλιμάκωση. Είναι δηλαδή σωστό αυτό που περιγράφεις, ότι υπάρχει μια πρώτη φορά και εκεί δεν τελειώνει τελικώς η σχέση πολύ συχνά. Επιστρέφουν ο ένας τον άλλον μέχρι που καταλήγει πολλές φορές ακόμη και σε αφαίρεση ζωής. Πάμε να δούμε ένα επειδή, βίντεο για την υπόθεση. Αν μου επιτρέπετε, επειδή από ό,τι επληροφορήθηκε η άλλη πλευρά ισχυρίζεται ότι υπήρξε ένα καυγαδάκι και ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό το οποίο έγινε με το αποτέλεσμα του μικρού καυγά που έγινε μεταξύ τους, θέλω να σας πω με τα 40 χρόνια εμπειρίας που κουβαλάω πάνω μου, ότι όποιος εμφανίστηκε σε δικαστήριο με τέτοιες ιατροδικαστικές εκθέσεις, με τέτοια αποδεικτικά στοιχεία, με περιστατικό συγκεκριμένο με τα οποία συνδέονται τα στοιχεία αυτά και ισχυρίστηκε τέτοιο πράγμα, έτυχε αυστηρότερης αντιμετώπισης. Για πάμε να δούμε ένα βίντεο και μετά θα ακούσετε και την ίδια.
Αυτός γνωστός βετεράνος καλαθοσφαιριστής. Εκείνη μια ανεξάρτητη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών. Έπειτα από δύο χρόνια μεγάλου έρωτα, κατέληξαν σήμερα σε σφοδρή μεταξύ του σύγκρουση. Οι εικόνες που βλέπετε συνοδεύουν τις βαριές καταγγελίες εναντίον του συντρόφου της για άγριο ξυλοδαρμό, κυνήγι με κουζινομάχαιρο και άλλες αλόφρονες καταστάσεις. Η ανάρτησή της στο Facebook δραματική. Εχθές το απόγευμα στις 6 ο δολοφόνος είναι ήδη σε αναζήτηση. Αναμένεται η σύλληψή του για σοβαρές σωματικές βλάβες και μήνυση για κλοπή χρημάτων. Αφού φεύγοντας από την οικία μου για να αποφύγει την αυτόφορη διαδικασία, πήρε από κρυφό σημείο του σπιτιού μου ποσό αξίας 20.000 ευρώ, σε σημείο που το εμπιστεύτηκα. Μήνυση έγινε και στη μητέρα του για απίστευτο εκβιασμό για τα παιδιά μου και τη ζωή μου. Η συνέχεια στη σε κάθε μανούλα παιδιού που διδάσκεις ήθος και πειθαρχία σάπια. Όλα έγιναν το Σάββατο 1η Ιουνίου. Η 44χρονη γυναίκα απευθύνθηκε στις αρχές και όπως λέει κατέθεσε μήνυση εναντίον του. Στις φωτογραφίες φαίνεται καθαρά το δεξί της μάτι πρισμένο και τα αίματα που έχουν τρέξει από το σημείο του τραυματισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι έρχεται με αυτόν τον τρόπο στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Λίγο πριν από το Πάσχα, η Μαντώ είχε πληροφορήσει μέσα από το Facebook τους φίλους της για ακόμη ένα καυγά της με τον 39χρονο μπασκετμπολίστα. Πριν καλά-καλά περάσουν λίγες ημέρες, με μία ανάρτησή του τη ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως είναι ο άνθρωπός του. Συγγνώμη για όλα στον άνθρωπό μου. Και εκείνη για τους δικούς της λόγους αποφάσισε να του δώσει άλλη μία ευκαιρία. Ένα μήνα αργότερα η δεύτερη ευκαιρία οδήγησε, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες της γυναίκας, σε αυτές τις εικόνες. Με αυτή την ανάρτηση κοινοποίησε και τη δεύτερη περιπέτειά της. Εχθές το απόγευμα ήρθε να με αποτελειώσει, αυτός που του έδωσα δεύτερη ευκαιρία. Με χαράκωσε με μαχαίρι και με γρονθοκόπησε μέχρι τελευταίας ανάσας. Αφού με γρονθοκόπησε σε σημείο που δεν μπορούσα να περπατήσω, αφού δεν αρκέστηκε στο γρονθοκόπημα στο πρόσωπο, με εξάντλησε μέχρι τελευταίας πνοής. Γιατί κρύφτηκες, αφού δεν έκανε αυτό και δεν έμεινε μαζί μου στον καυγά, αφού δεν μου τα έκανε αυτός. Γιατί έφυγε από το σπίτι στα κλεφτά, αφού δεν το έκανε αυτός. Γιατί κρύβεται στο σπίτι της μάνας του τόσες μέρες, αφού είναι αυτός. Μιλάμε για το Σάββατο. 6 και κάτι, ο γιος μου ήταν στο σπίτι μας και το παιδάκι ήθελε να πάει στο γυμναστήριο. Ήταν εκεί ο σπίτι και του λέω μόλις φύγει ο θέλω να συζητήσουμε. Μόλις φύγει ο γιος μου θέλει να συζητήσουμε. Ο γιος σου πόσο χρονών, Μαντώ? Ο γιος μου είναι 17 χρονών. Ήμασταν εγώ, ο γιος μου και ο ναι. Ο έμενε στο σπίτι τώρα τις τελευταίες 5 μέρες από την τελευταία του είσοδο στην Αθήνα γιατί τελείωσε η δουλειά του στην το Σάββατο λοιπόν στην οικία μου είμαι εγώ αυτός και ο γιος μου. Ο γιος μου ετοιμάζεται να πάει στο γυμναστήριο, κατεβαίνει κάθε και λίγο μαζί μας 5 λεπτά μέχρι να έρθει το ταξί. Επειδή έχει προηγηθεί και η προηγούμενη χειροδικία το Πάσχα, δεν ήμουνα ίδια σε συμπεριφορά, σε δοτικότητα και τρυφερή μαζί του. Ήμουνα απόμακρη και του έδειχνα ότι δεν μπορώ να είμαι όπως πριν. Αλλά και μένοντας στο σπίτι μου δεν ήθελα να του δείχνω ψεύτικη συμπεριφορά. Έδειχνα αυτό που είμαι, ότι δεν θέλω να είμαστε όλο μαζί. Όταν θα βγει λοιπόν ο γιος μου, κάθομαι στην πολυθρόνα στο σαλόνι, ο ίδιος κάθεται στον καναπέ. Κοινάμε να κάνουμε ήρεμη κουβέντα. Όταν του είπα ότι θέλω να τα μαζέψει, να πάρει τι πράγματα θέλει και απλά να φύγει, θέλω απλά να σταματήσει εδώ, δεν θέλω να συνεχίσουμε. Άρα του ζήτησε να χωρίσετε. Του το είπα ξεκάθαρα. Ναι. Ξεκάθαρα όμως, ξεκάθαρα δεν γίνεται. Ο ίδιος το αρνιότανε και μου λέει: κάνω τι θες, πόνασε την αστυνομία, εγώ θα μείνω εδώ. Αυτή του η αιμονή ήταν επειδή είχε χωρίσει, δεν έχει σπίτι να μείνει. Στο προηγούμενο σπίτι μένει η πρώην σύζυγος και το παιδί του. Όταν λοιπόν δεν είχε πού να πάει, δεν ήθελε να φύγει από μένα, γιατί δεν είχε σκεφτεί μια παράπλευρη οδό. Όταν λοιπόν είδα ότι εγώ δεν αλλάζω άποψη, ότι εγώ θέλω όντως να φύγει, μου λέει, του λέω δύο χρόνια, μου λες μόνο ψέματα. Έχεις παραδεχτεί ότι είσαι παθολογικά ψεύτης. Συνεχίζεις τα ψέματα και λες και χειροδικείς. Ξεκίνησε λοιπόν την ώρα εκείνη να μου μιλάει πιο έντονα από πριν. Και να μου λέει, θες να ανοίξω το στόμα μου να πούμε τι έκανες πριν στην προηγούμενη ζωή σου. Και του λέω, σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις, γιατί αυτό που λες με προσβάλλει και είναι και ένας λόγος τώρα ακόμα παραπάνω που δεν θέλω να συνεχίσουμε. Βοηθάς περισσότερο, δεν θέλω. Εντωμεταξύ, η κόρη μου ήταν στο σπίτι του μπαμπά της. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο την κοπέλα, γιατί από στιγμή σε στιγμή περίμενα να έρθει το παιδί μου το μικρό. Παίρνω τηλέφωνο την κοπέλα και του λέω, σε παρακαλώ, καθυστέρησε λίγο, έχω πρόβλημα στο σπίτι, μην μου φέρεις το παιδί μου ακόμα. Την ώρα εκείνη που κλείνω το τηλέφωνο, πάω να στείλω κάποιο μήνυμα και αυτός νόμιζε, οτιδήποτε νόμιζε, σηκώνεται πάνω,
με αρπάζει, μου δίνει μία κλωτσιά και με πετάει με την καρέκλα κάτω. Όπως είμαι ανάσκελα στο πάτωμα, κοιτάω ανάσκελα, έχει ανεβεί από πάνω μου, μου έχει κάνει κεφαλοκλείδωμα με τα πόδια του και εκείνη τη στιγμή είναι το σημείο που με βρομφοκοπεί. Πάει από την κουζίνα να φέρει ένα κουζινομάχαιρο. Την ώρα εκείνη προσπαθώ να φύγω, με έχει γυρίσει πίσω, με έχει αρπάξει τα μαλλιά, έχει κλείσει την πόρτα και με ξαναγραμφοκοπεί, με κρατάει στα χέρια του. Πάμε στην κουζίνα, παίρνει το μαχαίρι και με πετάει πάνω στον άσπρο καναπέ στο δεύτερο σαλόνι του σπιτιού μας. Στο σημείο αυτό, ο καναπές έχει γίνει κατακόκκινος από αίμα, υπάρχει όπως ακριβώς είναι από το γεγονός, δεν τον έχω καθαρίσει. Στο σημείο εκείνο έχει χάσει το μαχαίρι από τα χέρια του, το ξαναβρίσκει. Και όπως φτάνω και τίποτα δεν αναπνέω, σε παρακαλώ άφησέ με, έχεις δίκιο για όλα, είσαι σωστός. Εγώ είμαι η λάθος, σου ζητάω συγγνώμη για όλα, έχεις δίκιο. Του είπα τα πάντα προκειμένου να μ' αφήσει. Με είχε σφίξει τόσο πολύ στο λαιμό που δεν ανάπνεα, όμως. Στο σημείο εκείνο έχει πάρει το μαχαίρι και όπως φτάνω να γυρίσω στα δεξιά το κεφάλι μου, η μύτη του μαχαιριού με παίρνει στο φρύδι μου, στο σημείο που ήταν το άνοιγμα 4 γραμμάτων. Ναι. Συνεχίζει, γρονσοκοπεί, του φεύγει το μαχαίρι από τα χέρια, μου πετάει ένα μπουκάλι στο κεφάλι και το κοντρόλ, το οποίο έχει μείνει στο πρόσωπό μου η ευθεία από το κοντρόλ. Έχω μία αλφαδιά σε ευθεία, είναι το σημείο που με σκύψε το κοντρόλ. Φεύγει λοιπόν από τον καναπέ πάλι και ορμόμαι, τώρα μου λέει θα σε αποτελειώσω και σένα και τα μπάσταρδά σου όταν θα έρθουνε. Φεύγει από πάνω μου, πάει στην κουζίνα. Και τη στιγμή εκείνη σηκώναμε, μου έχει σκίσει την μπλούζα μου, είμαι γυμνώστητη. Έχει σκίσει και τη δική του μπλούζα, δεν φοράμε μπλούζες. Είμαι ημίγυμνη και ξυπόλυτη. Ξέρεις τι έκανα, Πόπη? Πήδηξα από τη μάντρα του σπιτιού μου μισόγυμνη, ξυπόλυτη μέσα στα αίματα και πρόλαβα και προστάτευα το σπίτι μου και πήγα στα 20 μέτρα από το σπίτι μου, που είναι μια ταβέρνα, και βγήκε όλη η ταβέρνα, 25 άτομα έξω και ο ιδιοκτήτης. Και μου λέει, Μαντώ, του ξαναέφερε σπίτι από τα προηγούμενα που σου έκανε. Την ώρα εκείνη ήρθε και ο μπαμπάς της κόρης μου. Μπήκαν οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι. Ο κύριος είχε ήδη φύγει πεζός και πήγε να πάρει ταξί. Υπάρχουν 30 άτομα μάρτυρες. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα. Θα παρακολουθήσετε τη συνέχεια αύριο. Θα ήθελα όμως να πεις, Μαρία, ότι... Μιλήσαμε με τον γνωστό βετεράνο μπασκετμπολίστα, ο οποίος μας είπε ότι δεν τη χτύπησε, ότι υπήρξε πράγματι ένας καυγάς, αλλά δεν τη χτύπησε και ότι κάποια στιγμή, ίσως ακόμη και σήμερα, να γίνει αυτό, θα κινηθεί και εκείνος νομικά εναντίον της για να προστατευθεί. Αυτό περίμενε είναι... να περάσει ταυτόφορο. Αυτό είναι μέχρι ώρας που λέει ο ίδιος, αναμένουμε τις εξελίξεις ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Κάποιος δε φίλος του δημοσιογράφου έκανε ανάρτηση ότι αυτοτραυματίστηκε. Αυτό πήγαν η κοπέλα του Γεωργίου, χωρίς να θέλω ότι τραυματίστηκε η κοπέλα μόνη της, έτσι. Να πω για την υπόθεση, υπάρχει, θυμόσαστε, δεν θέλω να πω όνομα τώρα, υπόθεση που... δολοφονήθηκε και είπε έπεσε μόνη της πάνω στο μαχαίρι. Λοιπόν, θα δώσουμε συνέχεια αύριο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρετε να είστε κοντά μας, κύριε Γεωργίου. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Για σας θα τα καταφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ.